Κρίσης πανικού. Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή τη λέξη? Πόσο έχει κυκλοφορήσει γύρω μας, πόσο μας έχει απασχολήσει? Τι είναι αυτές οι περίφημες κρίσεις πανικού? Πολλές φορές μπερδεύουν τον κόσμο, σίγουρα είναι αρκετά δύσκολες να τις διαχειριστεί κάποιος, έως και ανέφικτο. Θα το συζητήσουμε μέσα στο βίντεο. Τι μπορούμε να κάνουμε για τις κρίσεις πανικού? Δεν είναι ένας και δύο οι άνθρωποι που απασχολούνται από αυτές τις εκρήξεις άγχους, τις περίφημες κρίσεις πανικού. Θες λοιπόν αυτό το βίντεο και πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει ξεκαθαρίσει λίγο η εικόνα. Σίγουρα θα είναι λίγο διαφορετικά αυτά που ξέρεις για τις κρίσεις πανικού σε σχέση με αυτά που ήξερες πριν δεις το βίντεο. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Αρκετά χρόνια ενασχόλησης με αυτό το πεδίο. Και είμαι εδώ πέρα για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες, να διευκολύνω και εγώ από την πλευρά μου όσο μπορώ την ενημερότητα που έχετε για διάφορα θέματα που απασχολούν. Πάμε τώρα στις κρίσεις πανικού. Οι ίδιες κρίσεις πανικού είναι εκρήξεις άγχους, όπως το είπαμε στην αρχή. Είναι συσσωρεύσεις άγχους που οποιαδήποτε στιγμή, υπό οποιασδήποτε συνθήκες και αρκετά συχνά τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Τις στιγμές που πάει κάποιος να χαλαρώσει, που είναι ήρεμος, που δεν τρέχει κάτι στη ζωή του ή που δεν υπάρχει κάτι αγχωτικό, έτσι, κάτι αγχωγόνο, πιεστικό στη ζωή του. Όταν προσπαθεί να ηρεμήσει ένας άνθρωπος, τότε είναι αρκετά πιθανό να αναδυθεί όλο αυτό το άγχος και μάλιστα το σωρευτικό άγχος, το πόσο μαζεμένο άγχος έχει κάποιος μέσα του. Ουσιαστικά μιλάμε για μια συνέπεια του άγχους, για ένα αποτέλεσμα που έχει να κάνει με το άγχος. Όταν μιλάμε για κρίση πανικού, η λέξη άγχος δεν είναι κάτι άγνωστο. Εμφανίζονται κρίσεις πανικού σε ανθρώπους που ήδη λειτουργούν υπό το κράτος άγχους. Όχι απαραίτητα πάρα πολύ καιρό, δεν είναι απαραίτητα μια χρόνια επίπτωση άγχους, αλλά υπάρχει έντονο άγχος το οποίο έχει κάνει την παρουσία του. Οποιοδήποτε τώρα, ο καθένας μας έχει μια διαφορετική στάση απέναντι στο άγχος. Δεν το αντιλαμβάνονται όλοι, δεν το αποδέχονται όλοι, αλλά οι κρίσεις πανικού έρχονται σαν υπενθυμίσεις ότι κάποιος λειτουργεί υπό το κράτος άγχους. Γι' αυτό και είναι και ιδιαίτερα ενημερωτικές, ιδιαίτερα πολύτιμη πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε από τις κρίσεις πανικού, γιατί μπορεί κάποιος να μην κάνει κάποια πρώτη επίσκεψη, κάποια πρώτη νήξη του τι συμβαίνει, αλλά η ίδια η κρίση πανικού δείχνει ξεκάθαρα ότι λειτουργεί υπό το κράτος άγχους. Για το άγχος έχουμε μιλήσει σε ένα προηγούμενο βίντεο και είναι αρκετά σημαντικό αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά. Γιατί το άγχος έχει συγκεκριμένες αιτίες. Αν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες, αν προλάβουμε το άγχος, προλαβαίνουμε και όλες τις συνέπειες του άγχους. Και μεταξύ των συνεπειών του άγχους είναι και η κρίση πανικού. Στις κρίσεις πανικού η εικόνα είναι αρκετά δυσφορική, αρκετά δυσμενής για τον άνθρωπο που έχει την εμπειρία της κρίσης πανικού. Υπάρχει αυτή η αίσθηση απειλής της ζωής του, επαπειλούμενου θανάτου, δυσκολεύεται με την αναπνοή, μπορεί να έχει οποιοδήποτε περίεργο σύμπτωμα εκείνη την ώρα, μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του. Σίγουρα νιώθει ότι δεν έχει τον έλεγχο εκείνη την ώρα του εαυτού του και αν θέλει δεν έχει τον έλεγχο της ασφάλειας του εαυτού του, της ακεραιότητας του εαυτού του. Βρίσκεται υπό το κράτος πολύ έντονης απειλής. Αυτή είναι η βιωματική καταγραφή μιας κρίσης πανικού. Βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο ποικίλουν οι φαινομενολογίες, έτσι το πώς μπορεί αυτό να φαίνεται, αλλά η κεντρική αίσθηση, η κεντρική εικόνα, το πιο κοινό σημείο που παρατηρείται σε όλες τις κρίσεις πανικού είναι αυτή η αίσθηση ότι επίκειται θάνατος, επίκειται κάποια πολύ έντονη απειλή. Όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερα δυσφορικές, έχουν πάντα να κάνουν με άγχος. Όταν αρχίζουν να συσσωρεύονται στον χρόνο, να κάνουν την εμφάνισή τους αρκετά πιο τακτικά η κρίση πανικού, αρχίζει και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη κάποιος να κάνει κάτι για το άγχος που παράγει, το οποίο άγχος μετά του παράγει τις κρίσεις πανικού. Οι ίδιες κρίσεις πανικού, σαν αποτέλεσμα αποτελέσματος, και γι' αυτό και σας ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο με το άγχος, γιατί το άγχος ήδη είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα. Η κρίση πανικού είναι ένα αποτέλεσμα ενός αποτελέσματος. Είναι αποτέλεσμα του άγχους. Αν θέλεις, είναι σε μια δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων, είναι συνέπεια συνεπειών. Η ίδια κρίση πανικού δεν είναι διαχειρίσιμη. Δεν μπορεί κάποιος κάτι να κάνει. Μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του να μην κάνει υπεραερισμό με αυτές τις σακούλες, τις περίφημες που βλέπουμε κάποιους ανθρώπους και ειδικά σε ταινίες. Έχει γίνει πολύ δημοφιλές αυτό το σχήμα. Ουσιαστικά να αποφύγουμε τις συνέπειες της υπεροξυγόνωσης. Αλλά προφανώς δεν αντιμετωπίζει την ίδια την κρίση, ούτε εξαλείφει το άγχος κάτι τέτοιο, ούτε κάποια ειδική εκτόνωση, κάποιος ειδικός χειρισμός, κάποια απόσπαση προσοχής μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ουσιαστικά μιλάμε για άγχος, για κλινικό άγχος, για άγχος που έχει κάνει την εμφάνισή του, για άγχος που χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε. Η κρίση πανικού χτυπάει πολύ έντονο το καμπανάκι. Αν θες, χτυπάει ολόκληρη καμπάνα όταν το άγχος γίνει τόσο έντονο που σωρευτικά εκτονώνεται σαν μια κρίση πανικού.
Και να μην θέλουμε δηλαδή να δούμε το άγχος αρκετές φορές ή να μην θέλουμε να το αποδεχτούμε, η κρίση πανικού δεν μας αφήνει να μην το δούμε. Οπότε, αν την αντιληφθούμε κάπως έτσι, ότι είναι ιδιαίτερα ενημερωτική και χρήσιμη σαν πληροφορία, ότι ο τρόπος λειτουργικότητάς μας, η παρέα που κάνουμε με το άγχος, αρχίζει και γίνεται τοξική για μας, ουσιαστικά μας δείχνει το δρόμο. Ότι έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε ό,τι μπορεί να περνάει από το χέρι μας να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το άγχος, το οποίο είναι η αιτία των κρίσεων πανικού. Δεν υπάρχει μαγική λύση, δεν υπάρχει μαγικό χάπι, τουλάχιστον όσο η επιστήμη της ιατρικής μπορεί κάτι να προσφέρει σε αυτό. Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να εξαλείψει προσωρινά και σχετικά γρήγορα την έκρηξη άγχους που συμβαίνει μέσα σε μια κρίση πανικού, τα γνωστά αγχολητικά. Αυτά επίσης είναι φάρμακα που δεν ενδείκνυται να τα χρησιμοποιεί κάποιος σε τακτική βάση, αλλά έχουν πολύ σημαντική ένδειξη όταν τα πράγματα γίνουν αρκετά δυσφορικά και αρκετά έντονα. Προσπαθούμε να μην αναφερόμαστε στα φάρμακα κάθε φορά που κάτι χρειαζόμαστε. Αν θέλεις η πιο σωστή, η πιο ουσιαστική παρέμβαση όταν παρατηρούμε κάποιες εκρήξεις άγχους και ειδικά συνεχείς εκρήξεις άγχους, είναι να δούμε λίγο τις αιτίες μιας διαδικασίας που μας καταλήγουν στις κρίσεις πανικού. Ουσιαστικά να ξεριζώσουμε τις αιτίες του άγχους, όση δουλειά μπορούμε να κάνουμε με το πώς το άγχος γεννιέται μέσα μας, το οποίο μετά άγχος έχει. Λειτουργεί και αυτό έτσι όπως και οι άνθρωποι, γεννάει τα δικά του, έχει τα δικά του αποτελέσματα. Αυτά σήμερα για τις κρίσεις πανικού. Κάποιες σκέψεις μοιράστηκα μαζί σας. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας από κάτω, τη δική σας εμπειρία, αν έχετε προσωπικά ή από τον περίγυρό σας έχετε καταγράψει κάποια κρίση πανικού. Δική σας η αίσθηση, τα δικά σας συμπεράσματα, τα δικά σας σχόλια. Είμαστε σε μια διάδραση μέσα από αυτά τα βίντεο και συνεχίζουμε. Αν θέλετε, γραφτείτε και στο κανάλι, ακολουθήστε και την ενημέρωση μέσα από διάφορα βίντεο που επίκειται να βγουν και μείνετε και ενημερωμένοι κι εσείς. Θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σας και είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας!